Πάρα χωματερή, όπως την αποκαλέσατε, είναι ένας χώρος όπου ήταν η είσοδος κάποτε που μπαίναμε στην παλιά χωματερή. Πολλά χρόνια πίσω. Κλείστηκε αυτή, ανοίχτηκε η άλλη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Πιστεύω ότι έχει μπει σε το νερό στα βλάκι να το λύσουν ο Δήμος Άργους Μυκηνών και η περιφέρεια. Αφού πλέον πάει τα σκουπίδια. Στο σταθμό. Όμως εδώ τι γίνεται τώρα. Κάποια συνείδητη, η οποία όποιον πιάσω παιδιά, έχω στήσει παραγάδι, όποιον πιάσω θα πληρώσει για όλο αυτό το πράγμα. Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα. Βλέπω κλεισμένους στους δρόμους των αγροτών, οι οποίοι δικαίως διαμαρτύρονται, δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους. Μην βλέπετε τώρα, εχθές το βράδυ σε μηχάνημα και τα άσπρωξε λίγο για να μπορούν οι άνθρωποι να διέλθουν. Τώρα όμως πρέπει να τα φορτώσω αυτό. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Μα αν ασχοληθούμε μόνο για αυτό το πράγμα, θα μείνει ακαθάριστη όλη η πόλη. Δεν ξέρω, βλέπω ότι είναι πράγματα που έρχονται από μακριά. Δηλαδή βλέπω εδώ ότι πρέπει να είναι από ορνηθοτροφείο. Δηλαδή τη φουσκή που βγάζουν τα κοτόπουλα, τη φέρνει ο άνθρωπος και την πετάει εδώ πέρα. Ενώ υπάρχει χώρος δίπλα, υπάρχει χώρος κάτω εκεί που έχει ανοίξει ο σταθμός, μπορεί να τα πάει εκεί. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλους αυτούς που έρχονται εδώ πέρα ότι η αστυνομία είναι ενήμερη. Όλες οι υπηρεσίες είναι ενήμερες. Όποιος πιαστεί από εδώ και πέρα θα έχει να κάνει με τον νόμο για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα που θέλουμε να προφυλάξουμε το περιβάλλον. Ποιο? Εδώ είναι η υγεία μας. Ο αέρας που φυσάει, αυτό και τα λοιπά, μεταφέρει και δεν ξέρω τι δεν μεταφέρει από με αυτά που ακούμε και τα λοιπά, καρκινώματα, πράγματα, και βλέπετε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση προς τα χωράφια τους. Οι άνθρωποι θέλουν να μπουν, να κάνουν τη σοδειά τους και δεν μπορούν να μπουν. Αυτό γίνεται κάθε 15 μέρες. Βρέθηκα τη μια φορά ο Δήμος, την άλλη ένας φίλος. Αλλά δεν μπορείς να είσαι συνέχεια εδώ. Και μιλάμε τώρα για ότι είναι από θερμοκήπια, από νηστοτροφία, βλέπετε τα κατάλοιπα, από φαρμακεία, δηλαδή έλεος ας πούμε. Ενώ υπάρχει να τα βάλουν σε σακούλες, να τα αφήσουν στον κάδο τους έξω και να μπορέσει αυτά τα οποία είναι από φαρμακεία κτλ. Να μπορέσει ο Δήμος να τα πάρει. Τα άλλα υπάρχει χωματερή, να τα πάρει στη χωματερή. Πώς γίνεται λοιπόν, βρίσκουν το εύκολο τρόπο, τα τουμπάρουν εδώ πέρα και σηκώνουν το και φεύγουν. Λυπάμαι πάρα πολύ από τους προβλήματα. Όταν γίνει καταγγελία σε κάποιον, θα πληρώσει αρκετά την αφήνωση. Πιστεύω πως ναι, θα εφαρμοστούν οι νόμοι. Ξέρω ότι ο κύριος Τσάρας σε αυτά τα θέματα, σε άλλα θέματα δεν είναι σωστός. Εδώ τουλάχιστον θα πάει για κακούργημα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πλημελήματα και παραθυράκια, όπως είναι μια ρώσικη πολυκατοικία που έχει μία πόρτα και 700 παράθυρα και αθωώνονται, δεν θα υπάρξουν. Εδώ θα είναι κακούργημα. Γιατί είναι για τη διασφάλιση της υγείας όλου του αργολικού λαού.